Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάζουν πλέον οι ασφαλισμένοι όταν θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους, αφού εκτός από το διπλασιασμό της συμμετοχής σε αυτά, αναμένεται να ισχύσει το ίδιο και για τα γεννόσιμα φάρμακα. Έρχονται νέες επιβαρύνσεις για εκατομμύρια ασφαλισμένους. Νέο χαράτσι από σήμερα, 21 Οκτωβρίου, για τις τσέπες των ασφαλισμένων, καθώς θα κληθούν να πληρώνουν όλη τη διαφορά από την ασφαλιστική τιμή, τιμή αποζημίωσης, έως τη λιανική. Μέχρι πρότινος, τη μισή διαφορά αυτή, 50%, πλήρωνε ο ΕΟΠΗ. Πλέον όμως θα πρέπει να την καταβάλει ο ασθενής. Την ίδια στιγμή διπλασιάζεται και η συμμετοχή των ασφαλισμένων που προμηθεύονται γεννόσιμα φάρμακα, τα γνωστά δηλαδή αντίγραφα, τα οποία κόστιζαν λιγότερο τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Από σήμερα ξεκινάει τελικά η εφαρμογή του μέτρου, το οποίο αφορούσε την αλλαγή συμμετοχής που θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Βασικά δεν αλλάζει το ποσοστό συμμετοχής, το οποίο είναι 0, 10 και 25 όπως ήταν, απλά αλλάζει το επιπλέον που πληρώνανε, που επιβαρυνόταν οι ασφαλισμένοι, όμως δεν ήταν όλο δικό τους και ήταν το μισό του ΕΟΠΗ. Καταργείται αυτό λοιπόν η επιβάρυνση του ΕΟΠΗ ως προς τη συμμετοχή αυτή την έξτρα των ασφαλισμένων και καλούνται πλέον οι ασφαλισμένοι δυστυχώς να πληρώνουν όλη την επιβάρυνση από τη τιμή αναφοράς που υπάρχει για κάθε φάρμακο στον ΕΟΠΗ. Είναι ένα μέτρο το οποίο μέσα στην κρίση, μέσα στην επιβάρυνση του ανασυνταγής 1 ευρώ που θα επιβάλλεται σε λίγο χρονικό διάστημα, έρχεται και αυτό, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ποσό, μια και η τιμή αναφοράς είναι πλέον χαμηλή σε όλα τα φάρμακα σχετικά με την αποζημίωση του ΕΟΠΗ. Τα πληροφοριακά συστήματα σήμερα είναι έτοιμα. Την Τετάρτη που ήταν να αναρτηθούν δεν ήταν έτοιμα, αλλά σήμερα είναι έτοιμα και ανεβαίνουν οι συμμετοχές των ασφαλισμένων και η επιβάρυνση του ΕΟΠΗ στους ασφαλισμένους πλέον. Και η επιβάρυνση του φαρμάκου, τη συμμετοχή του φαρμάκου πλέον στους ασφαλισμένους και όχι στον ΕΟΠΗ. Είναι μια επιβάρυνση που για τα πρωτότυπα φάρμακα θα κάνει αρκετή διαφορά. Απλά για τα γεννόσιμα δεν θα υπάρχει καμία. Όποιος θέλει να πάρει το πρωτότυπο θα επιβαρύνεται το 100% της επιβάρυνσης του από την τιμή αναφοράς οικονομικά. Αναλυτικότερα, πρόκειται για μια επιβάρυνση που αφορά στα πρωτότυπα φάρμακα με τα οποία ακολουθούν θεραπευτική αγωγή χιλιάδες ασφαλισμένοι και σε πολλές περιπτώσεις το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, οι ασθενείς είτε θα πρέπει να πληρώνουν τα επιπλέον χρήματα από την τσέπη τους ή να επιλέγουν γεννόσιμα άλλα σκευάσματα, δηλαδή αντίγραφα, τα οποία, αν και θα κόστιζαν πολύ φθηνότερα, πλέον αυτό θα αποτελεί παρελθόν, αφού ο ασθενής θα καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αγοράσει τα πολύτιμα φάρμακα για την υγεία του. Δυστυχώς, αλλά το κράτος μας έχει συνηθίσει σε βιές αλλαγές. Σε αλλαγές που έρχονται με πολύ γρήγορες διαδικασίες, χωρίς να περνάνε μέσα από μία ουσιαστική διαβούλευση το πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί επιτέλους ο κόσμος να διευκολυνθεί και όχι να το βάζουμε συνέχεια σε νέες διαδικασίες που δεν τις γνωρίζει, που έρχεται αντιμέτωπος με τις υπηρεσίες, που έρχεται αντιμέτωπος με το χώρο του φαρμάκου, με τους γιατρούς, φαρμακεία και αναγκάζεται τελικά να κατευθυνθεί στα γεννόσιμα για να μην έχει την ενδεχόμενη συμμετοχή που θα έχει στα άλλα φάρμακα. Είναι γενικότερα διαδικασίες που ο κόσμος έρχεται και παραπονιέται ότι τελικά όλα γίνονται για τις ευπαθείς ομάδες, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για τους ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα, που έχουν την ανάγκη της δημόσιας υγείας και θα πρέπει να υποστηρίζονται ιδιαίτερα από το κράτος, αλλά δυστυχώς η πολιτική του κράτους είναι αυτή. Προσπαθεί να περικόψει ολοένα και περισσότερα έξοδα που γίνονται προς αυτές τις ομάδες, προς τις ομάδες των υπερηλίκων, προς τις ομάδες των ατόμων με αναπηρία που παίρνουν φαρμακευτικές αγωγές και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές είναι αναγκαίες για να μπορέσει ένα άτομο να επιβιώσει και να έχει ένα καλό επίπεδο ζωής το επόμενο όσο του απομένει τέλος πάντων. Και όλα αυτά δημιουργούν μια κακή και άσχημη ψυχολογία προς όλο αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι δε τυχαίο, ούτε το έχουμε κρυφό, ότι πολλοί κόσμος όταν πλέον έχει αγανακτήσει από όλη αυτή τη διαδικασία λέει το εξής, ότι δεν πεθαίνω να ησυχάσω κιόλας. Δηλαδή έχουν κουραστεί να βρίσκονται αντιμέτωποι με όλες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις και με όλες αυτές τις διαδικασίες που πιστέψτε με είναι λίγο ψυχοφθόρες.